9950X, 9900X, 97600X και 9600X. Σίγουρα όλα αυτά τα chips θα ήθελα να τα πάρω και όσο πλησιάζουμε πιο κοντά στην κυκλοφορία των Ryzen 9000 νομίζω ότι όλο και περισσότερα θα βλέπουμε να διαρρέουν σχετικά με αυτά τα chip. Πάμε λοιπόν να δούμε τι και πώ. Οι Ryzen 9000 ανακοινώθηκαν στην Computex του 2024 από την AMD. Αυτό είναι παλιά νέα για όσου παρακολουθούν το χώρο του hardware. Στο επίκεντρο λοιπόν τη νέα σειρά έχουμε τη Zen 5, μια αρχιτεκτονική η η οποία κάνει μερικά σημαντικά και μικρά βήματα από την Zen 4. Δεν περιμένουμε πάρα πολύ ριζοσπαστικέ αλλαγέ από την AMD, αλλά μα έχει δείξει ήδη κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Η σειρά περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα για αρχή, όσα είχαν και οι Ryzen 7000 όταν κυκλοφόρησαν. Το Socket παραμένει το AM5 σε αυτή τη γενιά και οι κάτοχοι των 600 series μητρικών X670, X670E, B650 και ούτω καθεξής θα μπορούν με ένα BIOS update να βάλουν του Ryzen 9000 στα PC τους. Ο κορυφαίος επεξεργαστή είναι ο Ryzen 9 9950X ο οποίος περιλαμβάνει 16 πυρήνε και 32 threads κλασικά όπως και ο 7950X έχει το ίδιο TDP με τον παλιό επεξεργαστεί τα 170W δηλαδή, base clock τα 4,3 GHz και όχι 4,4 GHz όπως είχε ο 7950X και το boost clock σε αυτό το chip θα είναι τα 5,7 GHz σε έναν πυρήνα για μικρή διάρκεια. Ενώ και η level 2 cache είναι η ίδια με τον 7950X. Μικρές όπως είπαμε οι διαφορές στη Zen 5 αλλά σίγουρα σημαντικές. Η AMD δίνει λίγη περισσότερη μνήμη σε συγκεκριμένα κομμάτια εσωτερικά του επεξεργαστή και αυτό είναι που θα δώσει το 16% στο IPC, στο Instruction Per Clock. Η κατασκευή είναι στα 4 νανόμετρα από την TSMC. Η προηγούμενη γενιά ήταν στα 5 νανόμετρα, οπότε βλέπουμε μια μικρή βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Να θυμίσουμε εδώ ότι όσο μικρότερα γίνονται τα transistor, όσο πηγαίνουμε δηλαδή σε μικρότερο νούμερο στα νανόμετρα, τόσο μικρότερο εμβαδόν έχει το κάθε transistor επάνω στην επιφάνεια που τοποθετείται και όσο λιγότερη επιφάνεια πιάνει επάνω στο PCB, τόσο δυσκολότερο είναι να το ψήξουμε. Βέβαια και τα κορυφαία chips όπως ο 7956 ή ο 7906 ψήχονταν μια χαρά άμα είχε μια υδρόψυξη 360 mm ή μια custom υδρόψυξη με πολύ καλό airflow στο κουτί. Σχετικά με αυτό δείτε την κουβέντα που κάναμε με τους Overchill PC Builds που μιλήσαμε για πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για υδροψήξεις, για custom υδροψήξεις, για το δικό τους μέλλον και για τις δικές τους προτιμήσεις. Τώρα όσον αφορά τις μνήμες έχουμε μια πολύ ωραία αλλαγή εδώ από την AMD η οποία από τα 5200 που ήταν το μέγιστο όριο χωρίς overclock στην Ryzen 7000 σειρά τώρα πηγαίνουμε στα 6400 MHz με αναλογία 1 προς 1 το memory clock με το FCLK οπότε και από αυτό το κομμάτι επειδή γνωρίζουμε ότι η AMD ακού ακούν πολύ στις μνήμες θα δούμε ότι θα υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις στις gaming εφαρμογές κυρίως. Εντυπωσιακά είναι και τα νούμερα των νέων επεξεργαστών σε μερικά leaked benchmarks όπως στο Cinebench το οποίο βλέπουμε ότι ο 9906 ο οποίος είναι στα 170W περίπου η κατανάλωσή του με το PBO είναι ελαφρώς κάτω από τον 14700K των 253W κάτι εξαιρετικά σημαντικό για αυτούς που θέλουν το multi-thread performance ο είναι και αυτό ένα πολυπυρήνο επεξεργαστή, όπω είναι και ο 9906 των 12 πυρήνων. Οπότε αναμένουμε και σε αυτό το κομμάτι μπόλικο ανταγωνισμό και κόντρα μεταξύ Intel και AMD. Όπω όλα δείχνουν και από τα leaks που υπάρχουν μέχρι στιγμή, ο κορυφαίο επεξεργαστή ο κορυφαίος χρονισμένο επεξεργαστή των Ryzen 9000 θα κοντράρεται στα ίσια με τον 14900K, που σημαίνει ότι η Intel θα πρέπει να τρέξει για να βγάλει του Arrow Lake S στην αγορά κάποια στιγμή προ το τέλο του έτου, ενώ οι Ryzen 9000 αναμένονται μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, ίσω με μικρή διαθεσιμότητα η οποία σιγά σιγά θα βελτιωθεί. Όπω τόνισε και η AMD, η νέα σειρά δεν θα ξεπεράσει του ε, Ryzen 7000 X3D όσον αφορά το gaming, οπότε γι' αυτό είπαμε και μικρέ και σταθερέ βελτιώσει στη Zen 5 αρχιτεκτονική και τα μοντέλα που περιμένουμε να περάσουν του ε, Ryzen 7000 X3D θα είναι οι 9000 X3D, οι οποίοι αναμένονται κάποια στιγμή μάλλον του χρόνου, κατά πώ φαίνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Επίση, λέγεται, πράγμα που μάλλον θα συμβεί, ότι ο 9706, ο mainstream οκταπύρινο που θα βγάλει AMD για τη νέα γενιά ίσως έρθει με λίγο αυξημένο TDP από ό,τι αρχικά υπολόγιζε η AMD έτσι για να κοντράρει τον 7800 X4D κυρίως στις gaming επιδόσεις όπου είναι και το μέγιστο focus της AMD για φέτος. Αυτά, είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα διαφορετικό βίντεο του 8bits. Μείνε κοντά μας γιατί θα έχουμε περισσότερα τέτοια στο μέλλον και τα λέμε στο επόμενο.